Ε, ε, θα ευχόμουν να είχα, πέσει ναι, έξω μέρε, μήνε, χρόνια. Ναι. Αλλά δυστυχώ από τον Νοέμβρη και μετά, α, για λόγου που εν πάση περιπτώσει δεν έχει έννοια, δυστυχώς, έχω την αίσθηση ότι θα, υπήρ, θα υπήρχαν χτυπήματα. Α, είμαι ευτυχή ότι τα χτυπήματα όπω υπήρξαν δεν οδήγησαν στον αθλητισμό. Ναι, και μια και πέφτει μέσα, θα έχουμε και άλλα χτυπήματα. Τώρα τι προβλέπετε. Δεν μπορώ να σα το αποκλείσω. Θέλω να σα είμαι απολύτω ειλικρινή. Αυτά που ελληνική... λέγονται ότι θα μπορεί να έχουν στόχο πολιτικό την επόμενη φορά είναι κάτι δεν, που δεν περιέχει. Δεν μπορώ να μπω, κύριε Πρετεντέρη, δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία υποθέσεων. Yeah. Η ελληνική αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει το χτύπημα και να προστατεύσει την ζωή και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών, των συνανθρώπων μα που ζουν στη χώρα. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτό που θα έρθει εδώ και θα σα αποκλείσει ένα επιπλέον χτύπημα. Σα είπα, η χώρα έχει ανοιχτού λογαριασμού με την τρομοκρατία από το 1974. Σίγουρα πληρομ... θέλω να καταλάβω yeah. το εξή. Θεωρείτε ότι είναι προ... η συνέχεια εκείνη τη τρομοκρατία, ή είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο μια νέα τρομοκρατία όπω ισχυρίζονται πολλοί. Αναλόγω πώ το εννοεί κανεί, αλλά πάλι και κινηνεύουν... να το, το εννοώ εγώ. Ότι είναι τώρα τρομοκρατία. τρομοκρατία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι με τώρα τρομοκρατία. Ή βάζα κανένα γκαζάκι, αυτά που λένε τα γκαζάκια. Εντάξει, να δεχθώ ότι είναι η κανενα γκαζακι αυτα που λέει μορφή τρομοκρατία, αν και είναι τρομοκρατία. Και είχαμε και τρομοκρατία την άλλη που πήγαινε με τον πιστόλι σκότωνε έναν άνθρωπο ή του βάζε ρουκέτα ή τον πυροβολούσε και έχουμε σκοτώσει και πολλούς έτσι έχουμε. Ναι. Έχουν σκοτώσει αυτό όμω το οποίο, ξέρετε, αυτό το οποίο είναι ανησυχαστικό είναι ότι και οι δύο αυτές οι συμπεριφορές που περιγράψατε που και εγώ σας είπα ότι έχουν διαφορά μεταξύ τους ως προς το δίκτυο επικινδυνότητας για το κοινωνικό σύνολο πρώτον συνιστούν την ίδια απαξία απέναντι στην ενόμη τάξη και δεύτερον και σπουδαιότερο δυστυχώς πηγάζουν από την ίδια μήτρα. Ναι. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι η ελληνική κοινωνία, η ελληνική δημοκρατία, η συνταγματική τάξη δεν έχει κλείσει τους λογαριασμούς της με όλο αυτό το φαινόμενο από το 1974 Σε μέχρι σήμερα.